Μισό λεπτό, έχω δουλειά, ε. Ναι, έλα, λέγε. Μισό λεπτό, γιατί εδώ πέρα πνιγόμαστε. Ε, περίμενε, ρε παιδί μου, εγώ τα κάνω. Το κομπιούτερ τα κάνει. Πού είχα μείνει τώρα, ξανά από την αρχή. Δεν θα πούμε στην ΕΟΚ, δεν θα πούμε στην ΕΟΚ για τα καλά. Αυτού είναι ξένοι, τώρα δουλεύουν για μας. Τι, τι θα κάνουμε εμείς. Θα καθόμαστε, ρε. Αφού θα πιάσουμε τα γραφεία αυτή, εμείς τι θα κάνουμε, θα καθόμαστε. Λοιπόν, γράφτο. 45, 7, 28. Ναι, και είμαι ξαναπάρης. Πάρε κάτω τώρα, Κώστα. Τι είναι, ρε. Το τιμολόγιο. Το τιμολόγιο. Άστα να πάρε ευχή, το πόσο βαριέμαι σήμερα δεν μπορείς να φανταστείς. Και αυτή η καταραμένη ώρα δεν περνάει να πάω στο σπίτι μου, ρε παιδί μου. Εσύ θυμάσαι την άλλη φορά στο Υπουργείο Οικονομικών τι έγινε. Τους πήρανε τηλέφωνο και τους είπαν ότι τους έχουν βάλει μπόμπα. Ξέρεις τι έγινε μετά. Τι έγινε, ρε. Τους διώξαν όλους και ψάχνανε για την μπόμπα. Εσύ, έχω μια ιδέα που είσαι. Να πάρουμε το διευθυντή μας να του κάνουμε πλάκα. Που ξέρεις, μπορεί να πιάσει να διώξουνε και εμάς, ρε. Τελώς, ρε, το δύο, ρε. Το δύο. Άστο, ρε, ούτως άλλως λίγο συμβολάμε, άστο. Γιατί, ρε, μια πλακίτσα να του κάνουμε. Ε, πλάκα στην πλάκα, θα βρούμε κανένα μπελάδο μας, άστο. Έλα, ρε, αφού ξέρεις πόσο μας αρέσουν οι πλάκες. Ρε, εσύ, ωραίες είναι οι πλάκες, αλλά όχι εδώ μέσα, Κώστα. Όχι εδώ μέσα, Κώστα. Ναι. Εγώ ήμουν πλάκα σου κανένα. Άντε, ρε, φύγε από εδώ, ρε. Άντε. Παιδιά, ησυχία, άσε τις πλάκες, ζουλεύω. Θα χάσω τον λογαριασμό. Για σας ζουλεύω. Τα έχετε κάνει θάλασσα. Γιατί ρε Σοκράτη, εμείς δεν δουλεύουμε, πλάκα κάνουμε. Τι γίνεται παιδιά, πώς πάμε. Μια χαρά κύριε Διευθυντά. Μια χαρά, μπράβο. Δεν μου λες με τα βιβλία της εταιρείας Σιδερόκατας και μόνο τι κάναμε. Τα τελείωσα κύριε Διευθυντά, υπήρχαν κάτι λαθάκια βέβαια, τα διόρθωσα, όλα εντάξει. Θα έρθουν αύριο το πρωί να τα πάρουν, είπανε. Ωραία, μπράβο παιδιά, μπράβο. Μιαου. Υπάρχουν γάτες εδώ μέσα. Γάτα, άκουσες καμία γάτα. Όχι, εγώ τίποτα, δεν άκουσα. Δεν ακούσατε. Όχι. Περίεργο. Πώς πάμε κύριε Σοκράτη. Πώς να πάμε, κάνω έλεγχο στον ισολογισμό του κύριου Παπακώστα. Μάλιστα. Σε λίγο τελειώνε. Ωραία, ωραία. Κύριε Σοκράτη, θα σε παρακαλέσω αύριο πρωτού έρθεις εδώ, πέρασε από τον κύριο Χατζικαψούλα και πάρε την απόδοση του ΦΠΑ, ε. Εντάξει, μόνο που θα αργήσω λιγάκι. Όχι πολύ, δηλαδή θα περάσω από το αεροδρόμιο να παραλάβω τη γυναίκα μου. Με το πάσο σου, κύριε Σοκράτη μου, εσύ είσαι ο καλύτερος λογιστής μας. Ο πρώτος, ο κύριος. Τυπικός, έντιμος και όλα αυτά. Ευχαριστώ. Καλό σου απόγευμα. Σοκράτη! Τι είναι? Δεν μου λες, τι θα κάνεις το βράδυ? Θα καθίσω σπίτι μου να δω τηλεόραση. Πάλι ρε Σοκράτη, κάθε μέρα πια για σένα το ίδιο θα είναι μωρέ. Από πού το βγάλεις αυτό το συμπέρασμα? Ε, επειδή δεν βγαίνεις έξω ποτέ. Ε, όχι και δεν βγαίνω, τα παραλές. Ε, τότε γιατί δεν έρχεσαι μαζί μας το βράδυ? Απλούστατα, θα κάτσω στο σπίτι. Με την γλυκιά σου γυναικούλα και τα λοιπά και τα λοιπά και τα λοιπά. Εδώ την πάτησες, η γλυκιά μου γυναικουλίτσα δεν θα είναι σπίτι. Ε, βέβαια, βαρέθηκε η γυναίκα να είναι κλεισμένη σπίτι και βγαίνει μόνη της τώρα. Τίποτα από όλα αυτά. Απλώς φεύγει το απόγευμα για ταξίδι στη Θεσσαλονίκη. Μα καλά, είσαι καλά, ρε. Άκου ρε Γιώργο. Φεύγει η γυναίκα του ταξίδι και μένει στο σπίτι να δει τηλεόραση. Ναι, γιατί απορρίς. Πρώτη φορά θα είναι. Και τι να κάνω, ρε παιδιά, να πάρω τα βουνά ή να κάνω πλάκες σαν και εσάς. Λοιπόν, Σοκράτη, άκου. Μόλις φύγει η γυναίκα σου, θα κάνεις ένα ωραίο μπανάκι, θα σε νιαριστείς και θα πάμε κάπου να πιούμε ένα ποτό. Και όπου ξέρεις, όλο και κάτι μπορεί να προκύψει. Παιδιά, αυτά είναι για εσάς που είστε ελεύθεροι, εγώ είμαι παντρεμένος. Και τι έγινε, μου είσαι παντρεμένος, μια ζωή την έχουμε. Και τώρα που λείπει η γυναίκα σου, ευκαιρία είναι χαζέ. Πού είσαι, θα τρελαθώ με και στην πλάκα. Ποια πλάκα, μωρέ, πλάκα. Άντε, πήγαινε στις κάρτα μάτια σας. Εγώ σας είπα, είμαι παντρεμένος, αγαπώ τη γυναίκα μου, τώρα γιατί με βάζετε σε πειρασμό. Έλα, βρε, και θα περάσουμε ωραία για να ξεσκάσεις και εσύ λίγο. Να ξεσκάσω μόνο μου στο σπίτι. Λοιπόν, εγώ φεύγω. Θα πάω τη γυναίκα μου στα δρόμο και μην αγγίξετε τα εμπειρία, έτσι, θα τα κάνετε θάλασσα. Φτιάχνω εγώ τις μπλακές της δικιάς σας. Πού είναι η τσάντα μου? Σοβαρά, τι λες, δεν το κατάλαβα νομίζεις. Ε, μα λέω, τι πέρα είναι σήμερα. Τρίτη. Τρίτη. Τρίτη και 13, ωραία. Κοίτα μια μαύρη κακή που πήγε και κάτσα, ρε. Ναι, ναι. Πού είναι?
Τι ωραίες φλακίτσες. Κλασικός τύπος λογιστή. Σπιτόκατος σκέτος. Σκέτη μούχλα ρε παιδί μου, καμένος είναι και μένει πιστός στη γυναίκα του. Έλα μωρέ, την αγαπάει, αυτό είναι όλο. Άε βρε, κι άλλοι τις αγαπάνε αλλά δεν κάνουν έτσι. Κοίτα άνθρωπος. Φεύγει η γυναίκα του ταξίδι και μένει στο σπίτι να δει τηλεόραση, ρε παιδί. Κοίτα, εδώ που τα λέμε δεν του έχει τύχει και κανένα παιδί πεταχτούλικο. Έτσι και να σου πω εγώ πως τρελαίνω το Σοκράτης. Ναι, γιατί και να του τύχει θα πάρει καμπάρι, ε. Αλλού δεν κοιτάει αυτός. Έτσι λες. Όχι, λέω, βάζω στοίχημα. Λοιπόν, εγώ σου λέω ότι έτσι και πέσει ένα παιδί καθώς πρέπει, έλειωσε ο Σοκράτης. Του κάνουμε μια πλάκα. Τίποτε άλλο έχετε, μαντά. Α, έχω ένα πολεμοδίτικο κοστούμι του άντρα μου στην δουλάπα. Περίμενε να στο φέρω. Κοίταξε, κοίταξε, του αρέσει να φοράει. Για το δω, μαντάμ. Το λοιπόν. Θα σου δώσω 3 χιλιαρικά και για όλα, μαζί με τα ρούχα. Λίγα δεν είναι. Για αυτή τη σαγούρα κανονικά πρέπει να με πληρώσεις, μια που τα ξεφορτώνεσαι. Εντάξει, εντάξει. Κράτα εδώ να σου δώσω τον παρά. Τρία χιλιαρικά και. 4 είναι. 4. Μπα. Πώς μου το ένα λοιπόν πίσω. Καλός άνθρωπος είσαι. Αυτό που σου βρέθηκε στην τσέπη μου. Δικό μας είναι. Α, δικό σας είναι. Χαίρετε. Μου ανοίγεις την πόρτα, θέλεις. Γεια σου και σε καλή μεριά τα λεφτά. Δημήτρα, αγάπη μου, γύρισα. Καλώς τον... Ναι, γεια σου. Λοιπόν...
Λοιπόν, εγώ είμαι έτοιμη, μπορούμε να φύγουμε. Δεν θα πάω πρώτα. Αχ, άμα δούμε κίνηση στον δρόμο, θα αργήσουμε. Πάμε τώρα να προλάβουμε και γυρίζεις και τρως με την ησυχία σου. Σου είχα αφήσει φαγητό στο ψυγείο. Να σου πάρω τα πράγματα σου. Ποια πράγματα, μια τσάντα έχω μόνο. Ξέχασες πως θα λείψω για μια μέρα. Τόση ταλαιπωρία για μια υπογραφή πια. Έλα, αγάπη μου, μην κρινιάζεις. Δεν λες δόξα τον Θεό που μας άφησε ο παππούς αυτό το χωραφάκι. Πάντως θα μου λείψεις, το ξέρεις. Και εσύ θα μου λείψεις. Αλλά αύριο το πρωί σε 9 εδώ θα είμαι. Δεν μου λες, δεν τα αφήνεις καλύτερα. Σήμερα είναι Τρίτη και 13. Έλα, μην είσαι προληπτικός. Σου συνέβη ποτέ τίποτα μέχρι τώρα. Δεν ξέρεις τι μπορεί να γίνει. Έλα, έλα, άστα τώρα αυτά και πάμε για να προλάβουμε να γυρίσεις, να ξεκουραστείς και εσύ λίγο. Ναι, άντε πάμε. Μην ξεχάσεις, μόλις φτάσεις θα με πάρεις τηλέφωνο. Θα σε πάρω αμέσως και εσύ όμως κοίταξε. Θα ταΐσεις το πουλί, θα του βάλεις και νεράκι. Εκεί αν το βράδυ στεναχωρηθείς που θα λείπω εγώ, βγες καμιά βολτίτσα, δεν χάλασε ο κόσμος. Εντάξει, εντάξει. Δεν μου λες, δεν το αναβάλεις στο ταξί γιατί είναι Τρίτη και 13. Έλα τώρα με τις προλήψεις σου, αφού τα πάμε πάνω. Άντε και θα αργήσουμε. Έσπα. Πάμε λιγάκι. Συμφωνείς? Φάω κανένα αυγό. Να φάω τώρα το παγωμένο και το χθεσινό. Είναι ό,τι να κάνω. Έφτασες κιόλας, αγάπη μου. Τι λες, μωρέ, τρελάθηκες? Από πότε έγινε αγάπη σου? Εσύ είσαι, ρε Γιώργο. Σε πέρασα για τη γυναίκα μου. Τι έγινε, έφυγε? Ναι, μόλις έφτασα από το αεροδρόμιο. Λοιπόν, θα έρθεις κάτω απόψε. Θα έχουμε καλή παρέα. Δεν γίνεται, σου λέω, μη με πιέζεις. Καλά, όπως θέλει, ρε Σοκράτη. Πάντως εσύ χάνεις. Άσε με, ρε Γιώργο, και δεν έχω όρεξη. Λοιπόν, σ' αφήνω τώρα γιατί θα μου καεί το φαγητό. Τζίφος. Τι έγινε? Τίποτα. Δεν στο πάγω αφού το ξέρω. Κάτσε, κάτσε, μην βιάζεις ακόμα, νωρίς είναι. Τι σου είπε? Θα του καεί, λέει, το φαγητό. Σιώνω, πήρε φωτιά αυτό. Μην το πνεύμα να βάζω. Όπου πήρε φωτιά τον Άδη. Το τηλέφωνο πάλι. Άσε με, ρε Γιώργο, μου κάει και το φαγητό. Εσύ είσαι αγάπη μου. Έφτασες καλά. Ωραία. Όλα καλά εκεί. Μπράβο. Μην αργείς όμως, Σε περιμένω. Άντε, φυλάκια. Γεια σου, αγάπη μου. Ωραία, καρβούλα. Τι να πω τώρα. Όπω, δυστυχώς θα μείνω. Έχει χάρη που σε συμπαθώ. Άντε πάει.
Χαίρετε. Είμαι από το Ινστιτούτο Στατιστικών Ερευνών και. Δώσαμε, Δεσποινής, δώσαμε. Δεν καταλάβατε. Κάνουμε μια έρευνα για τη σχέση των δύο φίλων. Θα ήθελα λοιπόν να σας κάνω μερικές ερωτήσεις. Πολύ ευχαρίστως, αλλά έχω κάψει το φαΐ. Θα τσιμπήσω κάτι, καταλαβαίνετε. Μα δεν θα σας καθυστερήσω για πολύ. Δύο λεπτά θα κάνω μόνο. Αν είναι για δύο λεπτά, ευχαρίστως. Καθίστε εδώ. Ευχαριστώ πολύ. Με συγχωρείτε που είμαι έτσι, αλλά λείπει η γυναίκα μου. Καταλαβαίνω. Παντρεμένος λοιπόν. Ναι, παντρεμένος. Το όνομά σας? Σοκράτης Λεωνάρδος. Λοιπόν, ας αρχίσουμε. Είστε έτοιμος? Μάλιστα. Λοιπόν, παντρεμένος είπαμε είστε. Παιδιά έχετε? Δεν κάναμε ακόμα. Η γυναίκα σας είναι εργαζόμενη? Νοικοκυρά. Εσείς είστε παντρεμένοι? Όχι. Παιδιά έχετε? Φυσικά όχι. Αλλά νομίζω ότι εγώ ρωτάω. Ναι, εσείς ρωτάτε, εγώ απαντώ. Συνεχίστε. Μήπως συμμετέχετε από κοινού και στις δουλειές του σπιτιού? Όχι, δεν συμμετέχουμε και δυο. Η γυναίκα μου τα καταφέρνει καλύτερα στο σπίτι. Αλλά κάτι κάνω κι εγώ. Σαν τι δηλαδή? Ταΐζω το πουλί μου. Ποιο? Το καναρίνι μου. Α, κατάλαβα. Λοιπόν, και τώρα η καυτή ερώτηση. Πολύ καυτή. Καίει. Θα τους ρουφλιστούμε. Ασφαλώς θα έχετε ακούσει ότι το 70% των παντρεμένων είχαν εξουσιακές σχέσεις. Αλήθεια? Αλήθεια, αφού το λέει η στατιστική. Τόσο μεγάλο ποσοστό? Ακριβώς. Εσείς πόσες φορές απάντησατε τη γυναίκα σας κατά τη διάρκεια της έγγραμμης ζωής σας? Απαντήστε ελεύθερα παρακαλώ και μη φοβάστε τίποτα. Νιώστε άνετα. Δεν με φοβίζει τίποτα γιατί εγώ ανήκω στο 30% της στατιστικής σας. Δηλαδή? Δεν έχω απαντήσει τη γυναίκα μου ποτέ. Ποτέ? Είστε σίγουρος? Εγώ δεν ξέρω τώρα. Ούτε πέρασε ποτέ από το μυαλό σας κάτι τέτοιο? Όχι, τη γυναίκα μου εγώ την αγαπώ. Μα και άλλοι τις αγαπάνε, αλλά αυτό δεν τους εμποδίζει να τις απατάνε. Δεν καταλαβαίνω, πού το πάτε? Μήπως το βάθος του εαυτού σας, κύριε Σοκράτη Λεωνάρδε, θέλετε να πατήσετε τη γυναίκα σας, αλλά φοβάστε. Και αυτό σας αναγκάζει να λέτε όχι σε μια νέα και ωραία ύπαρξη, ύπος της πλησιάζει. Καταρχήν δεν φοβάμαι και δεν με έχει πλησιάσει ποτέ καμιά νέα και ωραία ύπαρξη. Μήπως σας πλησίασε και δεν το είδατε? Διότι είστε μια χαρά άντρας. Δεν νομίζω. Α, τότε μια εξήγηση υπάρχει. Ότι είμαι ανίκανος? Όχι, το αντίθετο θα έλεγα. Ποθείτε σαν τρελός, ασφίξτε στην αγκαλιά σας μια νέα και ωραία γυναίκα. Μα τι κάνεις ρε κορίτσι μου? Θέλετε να ξεψυχήσετε? Όχι, δεν θέλω να ξεψυχήσω. Πάνω στο κορμί της εννοώ. Ποια νύχεις? Της γυναίκας που θα σας πάρει νου και λογική και που δεν έχει φανεί ακόμα στον ορίζοντα. Τι λες ρε κοριτσάκι μου, φτάσε με. Μα δεν τα λέω εγώ, η στατιστική τα λέει. Και μην ανησυχείτε. Δεν ανησυχώ. Κάποια στιγμή θα τη συναντήσετε. Λοιπόν, ούτε ποθώ, ούτε θέλω να ξεψυχήσω σε κορμιά. Ούτε έχω κάνει ποτέ τέτοιες σκέψεις. Λέτε ψέματα. Στον ίδιο σας τον εαυτό. Απαρνιέστε την ίδια σας τη φύση. Μην λέτε όχι σε εκείνη. Σε ποια? Στην ουράνια ύπαρξη που θα χτυπήσει την πόρτα. Του σπιτιού μου? Της καρδιάς σας. Εσείς όμως αμφισβητείτε το 30% της στατιστικής. Εγώ είμαι στο 30%. Δηλαδή στην αντιπολίτευση. Ας συμπέρει κοριτσάκι μου. Δεν το πιστεύω. Πόσο πεζό σας έκανε η έγγραμμη ζωή σας? Τόσο που αναγκάζομαι να σας κάνω μια ερώτηση εκτός στατιστικής. Κάντε την κι αυτή να τελειώνουμε. Όταν εμφανίστηκα έτσι ξαφνικά μπροστά σας, τι σκεφτήκατε? Για έρανο θα ήρθε αυτή. Αυτό σκεφτήκατε? Ναι. Δεν πήγε καθόλου το μυαλό σας ότι μπορεί εγώ να ήμουνα η μοιραία γυναίκα που σας έκρουσε το καμπανάκι? Ποιο καμπανάκι? Μα εσείς δεν υποφέρεστε. Βολεύτηκε πάλι. Λοιπόν, κάτι μου λέει ότι εγώ είμαι αυτή. Ναι. Μου ήρθε κάτι σαν έμπνευση. Σαν κεραυνός. Και σου το λέω στα ίσια. Σοκράτη, θέλω να γνωριστούμε καλύτερα. Είσαι καλά? Είμαι πάρα πολύ καλά. Είμαι σίγουρη ότι εγώ είμαι η γυναίκα που ονειρευόσουν νύχτες ολόκληρες. Με έχεις δει σίγουρα στο όνειρό σου. Μόνο τη θεία μου τη Μαρίκα βλέπω. Έλα μαζί μου. Η νύχτα είναι δικιά μας. Ακόμα είναι μέρα έξω. Πού θα πάει, θα νυχτώσει. Πάμε. Πού με τραβάς ρε κοριτσάκι μου? Καταρχήν δεν έχω μάθει ακόμα το όνομά σου. Μέρη Παλαμίδη, πάμε. Άσε με, μη με τραβάς.
Πάμε, η νύχτα είναι δικιά μας. Δεν θα το μετανιώσεις. Κοίταξε, κοριτσάκι μου, τέτοια που μου κάνει. Μπορεί να μεταπηδήσω στο 70% και τότε αλίμονό σου. Αυτό θέλω κι εγώ. Ναι. Γιατί δεν τρως, δεν πεινάς? Πίνε, γαλά μου κόπηκε η όρεξη. Σ' αρέσει τα βέρνα που ήρθαμε? Καταπληκτική. Τι έχεις και είσαι σταραγμένος τότε? Τι έχω? Εγώ τώρα πρέπει να βρίσκομαι στο σπίτι μου, να βλέπα τηλεόραση και ξαφνικά βρίσκομαι μαζί σου ραντεβού και ήταν ξαφνικό, δεν καταλαβαίνεις. Τι τρέχει πάλι και κοιτάει δεξιά-αριστερά? Δεν μπορεί να βρεθεί ξαφνικά κανένας γνωστός. Δεν μπορεί. Θα το μάθει η γυναίκα μου και μετά κάηκα. Λεμπόλι, έφαγα. Έλα, ηρέμησε. Δεν είναι και τόσο κακό αυτό που κάνεις πια. Σωστά, δεν είναι. Για ένα αθώ διπνούλι. Είμαι κι εγώ όμως. Άντε στην υγειά μας. Στην υγειά μας. Και στην υπέροχη και συγκλονιστική νύχτα που μας περιμένει. Ποια νύχτα μας περιμένει? Η απόψινή. Η απόψινή τελείωσε, είναι ήδη αργά. Μα τι λες, τώρα αρχίζει. Και είναι όλη δικιά μας. Έλα, μην διστάσεις. Να πάμε? Πού να πάμε? Στο σπίτι μου, μετά το φαγητό. Δεν γίνεται, πρέπει να σηκωθώ πρωί. Έχω δουλειά εγώ. Έλα, μη γίνεσαι παιδί. Ξέρω ότι ποθήσαμε σφίξει την αγκαλιά σου. Άντε πάλι ξανά, μάνα τα ίδια. Ας τα λόγια τώρα. Μετά το φαγητό θα πάμε σπίτι μου. Επιμένεις? Επιμένω. Για ένα ποτό όμως, έτσι. Γιατί εγώ δεν είμαι για τέτοια πράγματα. Άσε που αύριο το πρωί έρχεται η γυναίκα μου και δεν πρόκειται να με ξαναδείς. Καλά, ας πάμε και φεύγουμε. Πού να πάμε? Τι πού να πάμε? Στο πεζοδρόμιο θα πηγούμε το ποτό μας. Ωρε Παναγία μου. Τι έπαθες πάλι? Τι να πάθω? Μα δεν καταλαβαίνεις. Εγώ δεν έχω ξανακάνει τέτοια τα... Τι να σου πω. Δεν πειράζει. Θα κάνεις τώρα. Έλα, πάμε. Μη μου κάνεις το δύσκολο, βρε παιδί μου, πια. Μα δεν κάνω το δύσκολο, είναι δύσκολο. Ναι. Σ' αρέσει το σπίτι? Πολύ ωραίο. Πρέπει να βγάζεις πολλά λεφτά από τη στατιστική. Άμπα, ψίχουλα. Με ψίχουλα το φτιάξες? Όχι, έχω μια οικονομική ενίσχυση από τους γονείς μου. Και τότε τι ταλαιπωρείς και τρέχεις στους δρόμους για τη στατιστική? Κάτι πρέπει να κάνω κι εγώ να μην πλήττω. Και έπειτα έτσι έχω την ευκαιρία να γνωρίζω καινούργια και ενδιαφέροντα πρόσωπα. Σαν το δικό σου. Δεν μου λες, παρακαλώ, για ποτό ήρθαμε εδώ? Μόνο για ποτό? Τι άλλο? Ό,τι προκύψει. Πώς ξέρεις τι μ' αρέσει εσένα? Ότι είσαι πρότυπο πιστού συζύγου. Έτσι όπως πάνε τα πράγματα, σε λίγο δεν θα είμαι πρότυπο πιστού συζύγου. Ωραία. Με πίνουμε ένα ποτό? Το ποιο? Σ' αρέσει να κάθεσαι πάνω όμως, ε? Μου αρέσει. Στην υγειά σου. Στην υγειά σου. Λοιπόν, νόμιζα ότι σαν γυναίκα δεν σε ενδιαφέρω καθόλου. Όχι. Όχι. Όχι, θέλω να πω ότι είσαι αξιόλογος άνθρωπος, δηλαδή αξιόλογη γυναίκα. Αλλά να... Δεν το έχω ξανακάνει ποτέ. Κάθε αρχή είναι και δύσκολη. Αλλά ποτέ δεν είναι αργά. Θα σε παρακαλέσω όμως κάτι, ό,τι γίνει, να μην μαθεί τίποτα η γυναίκα μου. Πώς θα το πάρει, σαν πως γνωριζόμαστε? Στην υγειά σου.
κόμμα της Ελλάδα είναι αυτή. Τι κεφάλι είναι αυτό? Τι πιάμε το βράδυ, ρε Μέρη, τι πιάμε? Μέρη, Μέρη, πού είναι αυτή? Άμα μία η ώρα. Όπου το πρωί πρέπει να περάσω από το Χατζικαψούλια για τα Φουπούα. Μέρη! Ωχ! Ρε Μέρη! Τώρα τι έγινε με αυτή το βράδυ, ήμουν καλός, δεν θυμάμαι. Μέρη! Ρε Μέρη, φτιάξε μου ένα καφέ, γιατί το κεφάλι μου... Βασίλη! Κάποιος είναι στην κρεβατοπλάνα! Ποια είναι αυτή? Πού βρίσκομαι εγώ, πού είναι? Αμάν! Αμάν! Κοίτα, δεν καταλαβαίνω. Μέρη! Συνέχεια, Χριστιανή μου, και με κοψογολιάζεις. Πώς βρεθήκατε εσείς εδώ μέσα? Εμείς πώς βρεθήκαμε μέσα? Εσύ πώς βρέθηκες? Πώς μπήκες στο σπίτι μου? Τι ζητάς στο κρεβάτι μου, λέτε? Βασίλη, τι είναι αστυνομία, γρήγορα! Αστυνομία, ποια αστυνομία, Χριστιανή μου, τι λες? Λέγε πώς μπήκες μέσα. Έκλεψες τίποτα? Τι λέτε, δεν είμαι κλέφτης, Χριστιανή μου. Εγώ ήρθα με τη Μέρη εδώ μέσα να πιούμε ένα ποτό. Έλα, πάω στο τηλέφωνο κάτω. Ποια Μέρη και πράσινα άλογα που τσαπουνάς? Τρία τηλεφωνικά. Έτσι δικαιολογία δεν είχες. Τώρα θα τηλεφωνήσω εδώ να μάθεις να μπες σε ξένα σπίτια. Να δούμε εκεί που θα πας για ποια Μέρη θα της πεις. Μην μου λέτε το σπίτι δικό σας. Καλέ, τι λέει αυτός? Δικό σας είναι. Ναι, ας είναι. Μα, ναι, αστυνομία εκεί. Παρακαλώ, τότε υπάρχουν 15.500 μπήκε μέσα. Τα παπούτσια. Ναι, ναι. Πώς είναι αυτό που σκάει? Που σκάει. Έλα εδώ με κάθαρμα. Εγώ να δεις. Εγώ είσαι. Δεν θα σε πιάσω, ρε. Δεν θα σε πιάσω, να δεις τι θα σου κάνω. Δεν μου λες, παρακαλώ, είσαι ελεύθερος. Τι λέει? Ναι, πάτε γρήγορα στην αστυνομία. Γιατί, έχασες τη γυναίκα σου? Ποια γυναίκα μου κλέψαν το αυτοκίνητο. Σοβαρά, ναι. Σήμερα? Όχι, χθες, πάμε αδερφέ μου και στην κουβέντα, έλα. Πάμε αδερφέ μου, εντάξει. Το πορτοφόλι το άφησα στο αυτοκίνητο που μου κλέψανε. Και τι θα γίνει τώρα? Τι να γίνει, δεν μπορείς, σε παρακαλώ. Μπορεί να μου δώσεις τη διεύθυνσή σου να σου τα στείλω τα λεφτά. Άστο μωρέ, εντάξει, μου τα δίνεις μια άλλη φορά. Πού να σε ξαναδώ? Δεν ξέρεις τι μπορεί να γίνει, είναι μικρή η Αθήνα. Ευχαριστώ, ρε φίλε. Ευχαριστώ. Όπου, έπεσε σε καλό πόλο. Μέσα είναι, παρακαλώ. Κύριε Διοικητά, μου κλέψατε αυτοκίνητο. Καληνύχτα σας. Αυτός είναι, κύριε Διοικητά. Αυτός είναι, αυτός. Ναι, πιάστε τον γρήγορα, μην ξεφύγει πάλι. Δεν ξεφεύγει κανένας από εμάς. Ψυχραιμία. Ας την φυλακά μας! Thank you.
Όπω Παναγία. Λεφτά δεν έχω, αυτοκίνητο δεν έχω, μπλεξίματα με την αστυνομία. Ωραία, η ώρα είναι 2. Το πρωί πρέπει να πάω στο κάτσι καψούλα. Πώς. Να πάρω ένα τηλέφωνο. Εδώ πίσω το Γιώργο να με βοηθήσει. Εστιατόριο. Εστιατόριο που έφαγα με την Παλαμίδα. Εκεί πρέπει να έχει τηλέφωνο. Κλείσαμε κύριε, πού πάτε? Ένα τηλέφωνο θέλω να κάνω. Πολύ ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Γιώργο, άκου να δεις, έχω μπλέξει πολύ άσχημα. Πού να στα λέω, άσε να πάω στο διάλο. Έχω... Τι, δεν είστε ο Γιώργος? Συγγνώμη κύριε, έκανα λάθος. Θα είναι μπλοκαρισμένες οι γραμμές. Τι να σου πω, εγώ... Πες στο διάλο από εκεί, δεν από εκεί. Ένα αυτοί εγώ. Ανήσυχο σε βλέπω, θα πιείς ένα λουσκάκι. Ναι, θα πιω, ευχαριστώ. Ρε φίλε, μήπως έχεις να μου δανείσεις τίποτε λεφτά? Έχω χάσει το πορτοφόλι μου ή πρέπει να πάω στο σπίτι μου. Χίλιες. Χίλιες με φτάνουν. Χίλιες κύριε, το ουίσκι κύριε. Μα αν είχα χίλιες δεν θα σου έλεγα να μου δανείσεις λεφτά. Κοίταξε. Πάρε το ρολόι μου. Χίλιες κάνε αυτό, δώσε μου και 500 δραχμές και είμαστε εντάξει. Μα δεν θέλω να βγάζω ρολόι κύριε. Κοίταξε, δεν σας το πουλάω, σας το αφήνω ενέχειρο. Αύριο θα έρθω να σας δώσω τις 1500 δραχμές. Όχι, είναι πολύ καλό ρολόι. Ένα 500 δώστε μου. Μάλιστα. Μάλιστα. Ευχαριστώ. Το ουίσκι δεν θα το πεις? Όχι, ευχαριστώ. Φίλε, μόλις κέρδισες ένα τακτικό πελάτη. Σας παράτησε. Ποιος? Η κοπέλα που είσαστε μαζί. Είμαι εδώ από εκείνη την ώρα. Και εμένα με παράτησε. Ξέρετε, δεν ήρθε στο ραντεβού μας. Δεν κατάλαβα. Έχεις ραντεβού με την Παλαμίδα και εσύ και σε παράτησε? Όχι, με το φίλο μου είχα ραντεβού. Το φίλο σου, α, είπα κι εγώ. Α, πού πάτε, σας παρακαλώ, καθίστε, είμαι σε αδιέξοδο. Κι εγώ σε αδιέξοδο βρίσκομαι. Όχι, καθίστε, έχω την ανάγκη να μιλήσω με κάποιον απόψε, δεν το καταλαβαίνετε. Μίλαμε, τον τόκο γρήγορα, με μένα βρήκες να μιλήσεις. Όχι, μόνο για 5 λεπτά καθίστε, μόνο για 5 λεπτά. Α, σε πέρα κορίτσι μου, για 5 λεπτά εδώ και έχετε το αυτά μου και μου λες εσύ. Όχι, καθίστε. Ρε κορίτσι μου, δεν καταλαβαίνω τι πρόβλημα έξερα. Εγώ πρέπει να φύγω. Όχι, μην φύγετε. Σας παρακαλώ, είστε τελευταία μου ελπίδα. Πριν είναι αργά. Τελευταία της ελπίδα. Άντε, ναι, έλα. Καθίστε. Καθιστός είμαι. Ωραία. Όπα. Λοιπόν, ναι. Το γνώρισα πριν από 3 χρόνια. Ποιο? Τον Αλέκο μου. Ρε, άστα τι έγινε πριν. Για τώρα πες μου. Καληνύχτα, φίλε, και ευχαριστώ, έτσι. Καληνύχτα. Όλοι οι καλλιτούργοι είσαστε ίδιοι. Μα δεν βρίσκεται πως πάθει ο κόσμος να με καταλάβει. Με ένα απόψε. Θα αυτοκτονήσω. Άντε ρε κορίτσι μου, είναι ώρα που κλείνουμε. Αυτοκτονήσε αλλού, μπρος, έξω από το μαγαζί. Ταξί. Ταξί. Εσύ είσαι! Είδες που ξαναβρεθήκαμε! Βρήκα 500 άρικο! Ευχαριστώ! Θα με πας! Πού πας! Θα πας στο σπίτι μου! Θα έφυγε αυτός! Τώρα τι καρδεμιά ήταν! Τι είναι αυτό το πράγμα! Ωραία! Πώς θα πάω τώρα στο σπίτι μου! Λέω το στόπ! Τι είναι αυτό το πράγμα! Ποια τυχαία είναι αυτή! Με συγχωρείτε φίλε, μήπως μπορείτε να με πετάξει στο σπίτι μου? Πού μένεις? Στο Παγκράτη. Πάλι πάμε, εγώ πάω ανάποδα, πάω στα Πατήσια. Όπω τι έπαθα. Δεν μου λες, μήπως σου βρίσκεται κανένα 500 άρικο.
Και εσύ άφρακος είσαι. Δεν είσαι ο πρώτος, καημένε. Πάντως για ένα πεντακοσάρικο δίνω και την ψυχή μου. Δεν την κάνω την ψυχή σου, καημένε. Εγώ το κουστούμάκι σου θέλω. Το πουλάς. Το πουλάω. Τι είσαι εσύ. Παλιατζής. Παλιατζής. Και άμα στο πουλήσω πώς θα πάω στο σπίτι μου γυμνός. Θα τα τροχοποιήσω εγώ, μωρό, ρε. Σε νοιάζει ένα, μωρέ. Έλα, πάω στο σπίτι και θα σε ένα άλλο φορέσει. Δεν μου λες τι μάρκα είναι. Το σακάκι και το παντελόνι είναι Pierre Cartel. Μην το βλέπεις έτσι, δεν το έχω πάει σε καθαριστήριο. Λοιπόν, είσαι για ένα πεντακοσάρικο. Πεντακοσάρικο για το κουστούμι, δεν είμαστε καλά. Σε διαφέρει. Δεν διαφέρει, πώς. Σάκο το ανέβα πάνω. Κάτω να βάλω μπροστά, περίμενε. Να κατέβω εγώ, ρε μην λιάζεσαι. Να βάλω μπροστά πρώτα, περίμενε. Θα πέσουμε κάτω για την κόσμη. Έλα, βάλε μπρος. Περίμενε, δεν μην κάνεις τέτοι. Ξέρεις από μέσα. Θα ξέρω, λέει. Την καβαλάκω στις 5 χρόνια τη βεσκούλα μου. Έτοιμος. Μη φοβάστε, πάτε. Αυτό το κουστούμι μοιάζει με το δικό μου. Αυτό που δεν θέλει η γυναίκα μου να φοράω. Αμάν, η τρελή του εστιατορίου. Αλλά αυτή θέλει να αυτοκτονήσει. Καλέ, τι πρέπει να κάνεις εκεί, κάτω κάτω. Άσε με, δεν αυτοκτονίζω. Δεν να βάλω τέρμα στη ζωή μου, δεν τα έχω άλλο. Άσε με, και δεν περνάει και τρελό. Τι έτσι γίνει αυτή. Άσε με, δεν. Τι να σου πεις, καλέ, τρελάθηκες να αυτοκτονήσεις. Για ένα άντρα κάνεις έτσι, τόσοι άντρες υπάρχουν στον κόσμο. Πού είναι το σπίτι σου? Εδώ πιο κάτω. Άντε πήγαινε στο σπίτι σου, κοριτσάκι μου, να κοιμηθείς. Το πρωί το ξανασκέπτεσαι. Άντε, ω! Όχι, μην έφυγες! Άμα δεις, θα κορτονίζω τώρα! Άσε! Δεν μπορείς! Το σπίτι σου πού είναι? Εδώ πιο κάτω. Θα σε πάω στο σπίτι σου? Ναι. Άντε! Άντε, γιατί δεν θα σου καμιά σφαλιάρα να σε ρίξω. Θα σε πάρω στο κρεβάτι σου και θα φύγω, έτσι δεν θα κάτσω πολύ. Έχω κι εγώ τα προβλήματα. Δεν έπρεπε να με γλιτώσεις. Τώρα πες μου πώς θα συγχωρήσω τον Αλέκο. Μα καλά, ποιος είχε να πει στα φώτα. Αλέκο. Γύρισες. Αγάπη μου, γύρισες. Θα τρελαθώ. Ήρθα, αλλά θα ξαναφύγω. Λεφτά ήρθα να πάρω. Αυτός είναι ο Αλέκος. Αυτός. Έχεις να μου ρίξεις κανένα χιλιαρικάκι για την ξέμινα. Για τον κύριο πήγε να αυτοκτονίζεις. Γι' αυτό. Είσαι καλά. Μα αφού τον αγαπάω. Αυτό. Ναι. Άντε ρε παιδάκι μου, και έχω και δουλειά. Τι, θα ξαναφύγεις? Μάλλον. Αχ, όχι, μην το κάνεις αυτό. Σε παρακαλώ, δεν θα το αντέξω. Έχω μια εβδομάδα να σε δω. Δεν γίνεται ρε παιδάκι μου, αφού εκπέμπω αλλού εγώ τώρα. Θα αυτοκτονίσω κι εγώ. Ρω παιδιά, αποφασίστε, άντε να πάω κι εγώ στο σπίτι μου γιατί βιάζομαι. Τι θέλει ο κύριος? Ο κύριος με έφερε στο σπίτι. Μπα, γιατί δεν μπορούσες να έρθεις από μόνη σου? Ρε φίλε, πάρτε να ησυχάσω κι εγώ. Τουλάχιστον αυτοκτονείς τα χέρια σου, να μην έχω και τύψεις. Τι μίγα κάνεις? Ρε Σιμάγκα, είσαι θρύλος. Θρύλος. Ολυμπιακάρα, ρε. Όχι, ρε. Τότε γιατί ανακατεύεστε οικογενειακά μου, ε! Κύριε Αλέκο, σας παρακαλώ πολύ, γιατί θυμώνετε? Αλέκο, ο κύριος με γλίτωσε από την αυτοκτονία. Σε γλίτωσε από την αυτοκτονία? Και με ρώτησε εμένα αν ήθελα να σε γλιτώσει. Με συγχωρείς, κύριε Αλέκο, μου έκανα λάθος. Άλλη φορά δεν θα το ξανακάνω. Εντάξει. Για πρώτη φορά σας συγχωρώ. Αλλά κοίτα, μη σε ξαναπετύχω μπροστά μου, γιατί θα σε λιώσω! Με συγχωρείς, ε. Μπορώ να φεύγω τώρα. Σπάσε. Όχι, σπάσε. Πρόσεξε πώς μου μιλάς, έτσι. Ρε, σπάσε από εδώ μέσα, μη γίνει της κακομήρας. Δεν έγινε της κακομήρας, κοίταξε. Έχω κι εγώ σήμερα τα νεύρα, πάτε μη... μου φαίνεται πως απόψε δεν θα μου γλιτώσεις. Θα σε λιώσω, ρε. Αλέκο, λυπήστε, σε παρακαλώ. Σε λιώσω, ρε! Άχω, πει, Αλέκο, πει! Βοήθεια! Σε παρακαλώ, σταμάτα να βαράς, δεν αντεφάλω! Κάτι,
Ξαναδείς μόνη της, ρε. Όχι, όχι, στορκίζομαι. Θα της ξαναπάρει... Θα της ξαναπάρει λεφτά, ρε. Όχι, όχι, ποτέ. Κοίτα να δεις, ρε, και δεν σου φαινότανε. Κοίταξε, ρε. Εγώ θα ξανάρθω, έτσι. Και έτσι και σε ξαναδώσω αυτά τα χάλια και με αυτά τα χαϊμαλιά θα σε πλακώσω στις φάπες. Σύμφωνοι. Σύμφωνοι, σύμφωνοι. Κοίταξε, ρε, να προσέχεις το κορίτσι. Και τι σε αγαπάει. Κι εγώ την αγαπάω. Είσαι. Άρα και τούλα. Άρα, Λέκο. Πώς θα σας ευχαριστήσω, δεν ξέρω. Ξέκανα τα τώρα, άντε. Καλή αρχή. Κι άμα έχεις προβλήματα, ρίχνε του και κανένα χέρι ξύλο. Άμα δεν μπορείς, ειδοποίησε με μένα και το κανονίζω. Εγώ τώρα πώς θα ξεπλέξω με τα προβλήματά μου. Ένα ταξί και δει στον κόσμο. Άντε, γεια σας. Έφυγε. Λοιπόν, άκου να δεις, ρε Μάλι. Βάλε αυτά τα χαϊμαλιά από πάνω σου για να σου σκοτάσω. Ό,τι πεις εσύ, κατούλα μου. Δεν πιστεύω αν δεις και εσύ το ξύλο τώρα. Τα μανταλία, τα άφησες στο σου. Τι χωρίς σου είναι αυτή, έλα βέβαια, τρώει τη γυναίκα πριν. Τι της ήθελα της άκρινες. Δεν μπορώ, βέβαια, στο άρμπε είναι. Κοίταξε, βρίσκομαι έξω από την πόρτα του σπιτιού μου και δεν μπορώ να πω μέσα. Πρέπει να πω οπωσδήποτε, έστω και αν πρέπει να τη σπάσω την πόρτα. Γίνεται καλέ, ποιος χτυπάει τέτοια ώρα. Πού θέλεις να ξέρω, ρε γυναίκα, ιδέα δεν έχω. Πάω να δω. Πήγαινε. Να φωνάξουμε την αστυνομία. Κάποιος θέλει να μπει στο σπίτι του κυρίου Σοκράτη. Είσαι σίγουρη, γιατί δεν φοράς και τα γυαλιά σου. Καλέ, αφού τον είδα, κλώσσαγε την πόρτα να μπει μέσα. Και ο κύριος Σοκράτης πού είναι? Ξέρω, εγώ λείπει ο άνθρωπος, να πάρω την αστυνομία. Άντε, πάρτε. Αστυνομία εκεί. Ναι, ελάτε γρήγορα μέσα στο διπλανό διαμέρισμα. Γίνεται διάρρηξη. Καταλαβαίνει η πόρτα δεν ανοίγει με τίποτα. Μόνο ένας κλειδαράς θα με σώσει. Να πάρω τηλέφωνο. Ας την κυρία Κατίνα. Θα τους ανησυχήσω τώρα βραδιάτικα, αλλά θα τους εξηγήσω και θα καταλάβω. Ανοίχτε! Ανοίχτε σας παρακαλώ! Και γέλια και κουφή. Χτυπάει. Άστονε να χτυπάει, ρε γυναίκα. Θα χτυπήσει, θα μαρθεί και θα φύγει. Μπορεί να είναι και κανένας επικίνδυνος. Τι να θέλει τέτοια ώρα. Ξέρω κι εγώ, ρε γυναίκα. Θα χτυπήσει, θα μαρθεί, θα φύγει. Αλλά όπου να είναι, έρχεται και η αστυνομία. Κοιμούνται του καλού καιρού. Ωραία. Έξω από το σπίτι μου δεν πήρα. Εδώ πέρα μου αρέσει. Τι κάνεις εδώ πέρα, πάμε μέσα. Τι κάνω, προσπαθώ να πω μέσα στο σπίτι μου. Να μπει στο σπίτι σου. Πώς θα βγεις μέσα στο σπίτι σου, έτσι κλειδιά. Όχι, τα έχω δώσει αυτό. Σε ποιο αυτό, στο παλιατζί τα έχω δώσει. Τα κλειδιά σου τα έχεις δώσει στο παλιατζί, δηλαδή το κοστούμι, το έχω δώσει στο κοστούμι μου, το πραγματικό, το έχω δώσει στο παλιατζί, τα κλειδιά είναι μέσα, κατάλαβες. Δεν μου λες, και πού είναι ο παλιατζής τώρα. Πού να ξέρω πού είναι ο παλιατζής, Δεν ξέρεις πού είναι ο παλιατζής. Τότε έλα μέσα. Τι μέσα, μέσα. Το σπίτι μου δεν σας λέω. Έλα μέσα. Το σπίτι μου είναι αυτό. Μέσα. Ησυχία, ακούω. Νομίζω πως τον πιάσανε. Δόξα τω Θεώ. Άκου, αύριο να θυμηθείς να αγοράσεις κλειδονίες ασφαλείας. Γιατί δεν ξέρεις τι γίνεται καμιά φορά. Έχουμε γεμίσει εγκληματίες. Σούπα. Άντε, κοιμήσου τώρα. Καληνύχτα. Ω στεπουλάκι μου, σε πιάσαμε την ώρα που προσπαθούσες να μπεις κι αλλού, Να διαρρήξεις κι άλλο σπίτι. Ποιο σπίτι να διαρρήξω, για το όνομα του, πιστέψε με, δεν έχω καμιά σχέση με αυτά που λέτε. Πέρασε μια πολύ άσχημη νύχτα και τώρα, Τρίτη και 13.
Πρέπει να με πιστέψετε, εσείς είστε καλός άνθρωπος. Και βέβαια είμαι καλός άνθρωπος. Και να φανταστείς ότι με κατηγορούν τώρα ότι ήμουν βασανιστής επί 7 ετίας. Βασανιστής εσείς? Ε, αφού ήμουνα... κάτσε. Εσύ δεν είδες τίποτα, ε. Αμάν. Περάστε παρακαλώ. Ήρθαμε, κύριε διοικητά. Καλώς σας. Για κοιτάξτε εδώ αυτό το μούτρο. Αυτός είναι, χωρίς αμφιβολία. Μόνο που φοράει άλλα ρούχα. Αφού είτε μετά τα εξηγείτε. Τι να μας εξηγήσεις, που είχες το θάρρος να μπεις στο σπίτι μας και να κοιμηθείς και στο κρεβάτι μας. Νόμιζες πως δεν θα έρθει κανείς, ε. Αφού έγινε λοιπόν και τυπικά η αναγνώριση, μπορείτε να πηγαίνετε. Να έρθετε αύριο το πρωί για τα περαιτέρω. Καληνύχτα σας, κύριε διοικητά. Καληνύχτα σας. Γεια σας. Ποια περαιτέρω? Για τη μήνυση εννοώ. Αστιφύλαξ, ετοίμασε δύο βραστά αυγά για τον κύριο. Ευχαριστώ, δεν πεινάω. Για άλλο τα θέλω. Είναι μια συνταγή με αυγά που είχα εφαρμόσει επί 7 ετίας. Κύριε διοικητά, ακούστε με σας παρακαλώ. Τι να σε ακούσω, αφού σε αναγνώρισαν. Μα ακούστε με σας λέω, προσεκτικά, έχει γίνει παρεξήγηση. Θα σε ακούσω, αλλά μετά θα σε βασανίσω, ε. Λοιπόν, ακούστε. Πάω τη γυναίκα μου στο αεροδρόμιο. Επιστρέφω στο σπίτι. Πήρα στην κουζίνα για να ζεστάνω το φαγητό. Χτυπάει το τηλέφωνο. Και ποιος ήταν? Ο Γιώργος. Ο Γιώργης Παπαδόπουλος. Ξαναπάω στην κουζίνα, το φαγητό έχει καεί. Πίνω που λέτε το ποτό και πέφτω σε βαθύ λίθαρκο. Άσε κάνω το καπέλο! Είναι δώρο από το Στυλιανό. Ποιο Στυλιανό? Τον Πατακό. Που λέτε, συνέρχομαι από το ποτό και βλέπω από μπροστά μου το ζευγάρι. Μου λένε ότι το σπίτι είναι δικό τους. Το σκάω, πάω κάτω και βλέπω ότι το αυτοκίνητο μου λείπει. Και έρχομαι σε εσάς να σας πω ότι μου κλέψαν το αυτοκίνητο. Και ξαφνικά βλέπω το ζευγάρι και το σκάσα πάλι. Δίνω λοιπόν το ρολόι μου στο καρσόν και μου δίνει 500 δραχμές. Βγαίνω έξω να πάρω ταξί. Μου παίρνει τις 500 δραχμές ο ταξιτζής και φεύγει. Να μην σας τα πολυλογώ. Βρίσκω ένα παλιατζή, του δίνω το κοστό μου και μου δίνει 500 δραχμές. Πάω στο σπίτι, αλλά δεν έχω τα κλειδιά, γιατί τα έχω στο άλλο κοστούμι, καταλάβατε. Και δεν μπορώ να μπω μέσα στο σπίτι και με πιάσατε. Τέλειωσες? Τέλειωσα. Και δεν μου να πιστέψω τώρα! Εμφανίστηκε, σας λέω! Δίπλωμα έχεις? Όχι. Ταυτότητα έχεις? Όχι. Φάκελο? Δεν έχω. Και πού θέλεις να ξέρω εγώ ότι είσαι αυτός που λες ότι είσαι? Μπορεί να μην είσαι! Αφού είμαι! Πάρτε να σας το πει, στο πείσει ο φίλος μου ο Γιώργος. Είναι φίλος ο Παπαδόπουλος? Ποιος Παπαδόπουλος, για τον Γιώργο εδώ σας λέω. Αυτό λέω και εγώ, τον Γιώργο Παπαδόπουλο. Καλή, αυτός είναι για τα σίδερα. Πάρτε το τηλέφωνο, 2469-111. Καλή, αυτός βασανίζει τα πλήχτρα. Δεν απαντάει. Γιατί? Δεν ξέρω τι λες εσύ, πάντως το στίχημα το χάσες. Τι λες μωρό που το χάσα, αφού δεν ξάπλωσε μαζί της, άρα δεν έγινε απιστία, έτσι δεν είναι? Και ποιος σας είπε ρε παιδιά ότι είχα σκοπό να ξαπλώσω μαζί του? Εσείς δεν αντιλάβετε αν θα παρασυρθεί, έτσι δεν είναι? Γι' αυτό του ρίξεις πρότυπο? Γι' αυτό, μετά πήρα το αυτοκίνητο και ήρθε. Στο πρωί που θα ξυπνήσει, θα νομίζω ότι κοιμηθήκαμε μαζί. Έχει να γίνει ρε παιδιά μια πλάκα, θα ήθελα να ήμουν από μια μεριά να γελούσα. Άσε, θα γελάσουμε αύριο στο γραφείο που θα μας λέει την ιστορία. Προς το παρόν στην υγειά μας, παιδιά. Άντε στην υγειά μας. Χριστινάκη, έκανες πολύ καλή δουλειά. Είδα και έπαθα να τον πείσω. Ούτε ο Κώστας απαντάει. Θα λείπει. Λοιπόν εσύ, ή μεγάλος παραμυθάς είσαι, ή μεγάλος απατεώνας. Δεν είμαι απατεώνας. Και μπρος ένα τσιλιμπούρισμα πήγα να κάνω τώρα που λείπει η γυναίκα μου και ορίστε που τους κατάντησα. Πήγαινα, ρε, προσεχή! Όρισε!
Μπήκε ο Γιώργος φυλακή και χάλασε η αστυνομία. Και πού είναι η γυναίκα σου? Σας είπα ότι πήγε στη Θεσσαλονίκη. Είναι για μια υπογραφή για ένα χωράφι. Και θα επιστρέψει σε... Τι ώρα είναι? 4. Σε 5 ώρες. Τηλέφωνο δεν έχει εκεί που είναι? Πώς έχει? Πες το λοιπόν να τηλειώνουμε! Αφού βλέπεις ότι δείχνω κατανόηση. 031-65... Μα τι λέτε, άμα τα μάθει όλα αυτά θα με σκοτώσει. Τι θέλεις να κάνω, μωρέ? Τι θέλεις να κάνω? Τι θέλεις να κάνω? Να μην πει να πάω στο σπίτι μου! Να τρέξεις το πουλί μου και μετά πάω στο αεροδρόμιο! Να πάω τη γυναίκα μου! Πώς δεν σ' αφήσω να φύγεις, ρε? Αφού αύριο το πρωί θα έρθουν να σου υποβάλουν μήνυση. Και μετά σου έκανα, αγόρα, εξ ακρίβωση στοιχείων, ναι. Σου έκανα! Πώς θα σ' αφήσω να φύγεις? Πάρα έτσι και πέσεις στα χέρια μου, θα σε ξεσκίσω! Α! Εσύ είσαι, ρε πουλάκι μου, και μας κοψοχόλιασες! Πότε ήρθατε εσείς? Απόψε. Αμαν καταστροφή, καήκαμε. Και φυσικά καήκαμε, ρε Χριστίνα. Σ' αφήσαμε εδώ να προσέχεις το σπίτι και εσύ γύριζες από εδώ και από εκεί. Το ξέρεις ότι εδώ μπήκε κλέφτης. Και μάλιστα κοιμόταν στο κρεβάτι μας. Παιδιά, αφήστε με να σας εξηγήσω τι συμβαίνει, γιατί έχει γίνει τρομερή παρεξήγηση και δεν μας βλέπω καθόλου καλά. Στο Κοσκοτάς να ήμουνα. Ρε παλαμίδα, δεν θα σε πετύχω πουθενά. Να σε γδάρω ζωντανή. Καταλάβατε τώρα τι έχει συμβεί? Δεν μπορώ να το πιστέψω. Τι να σου πω, ρε παιδάκι μου? Τι να σου πω? Είσαι τρελή για δέσιμο. Να σε πάω σε ένα ψυχίατρο να σε κοιτάξει. Και πού να φανταστώ εγώ ότι θα έρθει έτσι ξαφνικά? Τι να σου πω, παιδί μου? Ο άνθρωπος περιμένει στο τμήμα και εμείς αύριο το πρωί υποτίθεται ότι πρέπει να πάμε να το κάνουμε μήνυση. Αδελφούλη μου, δεν φαντάστηκα ότι θα έρθουν έτσι τα πράγματα. Ένα αστείο κάναμε. Άσε που τώρα κινδυνεύουμε εμείς να πάμε μέσα, το ξέρεις? Λες. Ξέρω εγώ. Λοιπόν, έτσι όπως είδα τα πράγματα, μία λύση υπάρχει μόνο. Δεν γίνεται διαφορετικά. Πας και τα μπαλώσουμε. Γι' αυτό ακούστε με. Σ' ακούμε. Έλα, επάνω σε θέλει ο κύριος διοικητής. Τι έγινε, βρήκατε την παραμύδα? Πού να ξέρω εγώ. Δεν μου λες. Εσύ ήσουν στη Χούντα? Στην Κοζάνη ήμουν. Άλλος είπα. Πάμε, έλα. Πάμε. Έλα. Εμπρός. Τι έγινε, κύριε διοικητά, τη βρήκατε την παραμύδα? Δυστυχώς, παιδάκι. Έχεις μπλέξει πολύ άσχημα. Ούτε στατιστική υπηρεσία υπάρχει, ούτε παλαμίδα. Η μόνη παλαμίδα που βρέθηκε στο τηλεφωνικό κατάλογο είναι 67 χρονών. Μα είστε σίγουρος? Απόλυτα σίγουρος. Θα πας μέσα για απόπειρα ληστείας. Ποια απόπειρα ληστείας, στο σπίτι το δικό μου? Αφού δεν έχεις κλειδιά. Μα αφού σας είπα, τα κλειδιά είναι στο κοστούμι που έδωσα στον παλιατζή. Εσύ, μήπως είσαι κομμουνιστής? Εγώ κομμουνιστής, τι σχέση έχει αυτό? Μα τι μου λέτε τώρα? Έχω καιρό να δει κομμουνιστή. Δεν υπάρχει άλλη λύση. Πρέπει να βρείτε τον παλιατζή. Να έρθει εδώ να σας πιστοποιήσει ότι λέω την αλήθεια, να μου δώσει τα κλειδιά, να πάμε στο σπίτι μου, να το ανοίξω, να δείτε ότι το σπίτι είναι δικό μου, τέλο πάντων. Παρακαλώ. Έλα, Χριστίνα. Τι έγινε? Τι έκανε, λέει? Σοβαρολογείς? Σε ποιο τμήμα τον έχουνε? Καλά, κλείσε, θα πάρω τον Κώστα, κλείσε. Άκου πλάκα που πάθαμε, κύριε. Έλα, Κώστα, ο Γιώργος είμαι. Τι θέλω τέτοια ώρα? Θα πάμε φυλακή. Ναι, ναι, θα πάμε φυλακή. Με τις πλάκες και τα στοιχήματα θα πάμε φυλακή. Ρε καθαρμάκι, γιατί μου λύσεις το κοστούμι μου, το άλωθι μου, θα σου σκοτώσω! Γιατί, εγώ το αγόρασα, δεν το έκανα. Πότε προλάβες και το πούλησες? Πριν από λίγο. Αυτές οι δουλειές τέτοια ώρα γίνονται. Τέτοια ώρα, ε! Τέτοια ώρα. Τι ώρα είναι? 5:30 το πρωί. Πω, καταστράφηκα. Ρε καθαρμά, μέσα είχα τα κλειδιά μου. Πώς θα πω μέσα τώρα στο σπίτι μου για να τους αποδείξω ότι είναι δικό μου, ότι δεν πήγα μέσα για διάρρηξη? Και τι με νοιάζει εμένα, θα φουλάξω τις κλειδαρά. Κοίταξε, ρε μία, φουλάξω, πας φουλάξω, ρε, λεφτά δεν έχω. Μην τσακώνεσαι, ρε. Δεν μου λες εσύ, μέσα το σαμάχι.
Το ξέρεις αυτόν εδώ! Μα με πού ασκούει κύριε Δικητά! Εγώ τον λέω τυχαίο στον δρόμο! Ούτε το όνομά του δεν ξέρω καλά καλά! Λέγε ρε καθαρμα, πού είναι το κουστούμι μου και άμα μου το καταλαβαίνεις θα σε σκοτώσω! Λοιπόν, το κουστούμι σου είναι στο μοναστηράκι, στο μαγαζί του Αντρέα του Μπίκου! Μπορεί να το έχει πουλήσει κιόλας! Θα είναι μέσα μου στα κλειδιά! Ξέρω εγώ! Λοιπόν, θα πω ότι το κουστούμι το έδωσα στο καθαριστήριο, τα κλειδιά τα έχασα, το αυτοκίνητο μου το κλέψανε και βλέπουμε. Σε ποιον θα τα πεις αυτά? Στη γυναίκα μου, όταν τη δω στο αεροδρόμιο. Μα δεν θα πας στο αεροδρόμιο. Γιατί? Γιατί θα πας φυλακία, δεν καταλαβαίνεις. Εγώ ήμουν βασανιστής, σε που το είπατε. Πάντως εγώ είμαι εγώ, το σπίτι είναι δικό μου. Είμαι αθώος. Πού είσαι ρε 7 αιτία? Πώς είσαι αθώος ρε? Αφού σε βρήκανε να κοιμάσαι σε ξένο σπίτι. Όπου να λες θα έρθουν τώρα οι άνθρωποι να υποβάλλουν μήνυση ρε. Και πώς θα κάνω μήνυση στη μέρη την παραμύθα μου τη στατιστική υπηρεσία? Για ψυχική οροδύνη και για τα μάξη. Δεν υπάρχει ρε στατιστική υπηρεσία. Ούτε παραμύθα υπάρχει. Τουλάχιστον στην ηλικία που εσύ λες. Αφού υπάρχει μέρη παραμύθα. Δεν υπάρχει ρε. Εκτός αν θέλεις να κάνεις μηνύση κατά γνώστον. Κύριε Δικητά, εγώ μπορώ να φεύγω? Πηγαίνε ρε. Μας φώτισες κι εσύ. Χαίρετε. Άντε να έρθουν και οι άλλοι να μου κάνουν μήνυση και μετά να πάω να δέσω μια πέτρα στο λαιμό μου και να πνιγώ. Αν βγεις ζωντανός από τη φυλακή, κάνε ό,τι θέλεις. Εδώ μέσα πάντως απαγορεύονται οι αυτοκτονίες. Εκτός αν σε ρίξω εγώ από το παράθυρο. Ξέρεις πόσους έχω ρίξει επί 7 αιτίες από το παράθυρο? Έχει ρίξει αυτός από το παράθυρο. Περάστε παρακαλώ. Χαίρετε κύριε Δικητά. Χαίρετε. Κοίταξε Διασύνη να μου κάνουν μήνυση. Τα χαράματα ήρθατε. Αϊπνίες είχατε? Ήρθαμε να τελειώνουμε μια ώρα αρχίτερα με τον κύριο. Νάτε να τελειώνουμε μια ώρα αρχίτερα. Κύριε Δικητά, εγώ και η γυναίκα μετά από πολλή συζήτηση αποφασίσαμε να μην μηνύσουμε τον κύριο. Άκουσα καλά. Επιτέλους με λυπήθηκε και μια φορά ο Θεός. Ώστε δεν θα τον μηνύσετε τον κύριο, ε? Όχι κύριε Δικητά. Το σκεφτήκατε καλά! Άλλωστε νομίζω ότι δεν αξίζει τον κόπο να μπλεκόμαστε με δικαστήρια και άλλα τέτοια, καταλαβαίνετε. Εξάλλου από το σπίτι μας δεν λείπει τίποτα. Όχι, δεν λείπει τίποτα. Και το μάξι μου λείπει και το πορτοφόλι μου και τα λεφτά μου και η ταυτότητά μου. Καλά που μου το θυμίσατε. Βρήκαμε μία ταυτότητα στο χολ. Δικιά σας πρέπει να είναι. Και δεν το λες τόση ώρα, Χριστιανέ μου. Να κύριε Δικητά, ορίστε. Η φάτση δικιά μου, δεν είναι? Ορίστε. Να. Έτσι είναι. Ορίστε. Σοκράτης Λεωνάρδος. Οδός Ανδρούσου 14, εκεί που με πιάσατε. Μυστήρια πράγματα συμβαίνουν. Παιδιά, το αυτοκίνητο μου, μήπως το είδατε? Μα δεν το ξέρουμε. Δεν το ξέρετε. Τη μέρη την Παλαμίδα την ξέρετε? Πρώτη φορά ακούω αυτό το όνομα και απορώ πώς μπήκες μέσα στο σπίτι μας και τι ήθελες. Με την Παλαμίδα μπήκα. Τώρα το τι ήθελα, άστα. Εμείς να πηγαίνουμε, κύριε Δικητά. Γεια σας. Γεια σας. Ευχαριστώ πάρα πολύ, παιδιά, έτσι. Παρακαλούμε. Πολύ καλή άνθρωπη. Ευτυχώς που δεν μου κάνανε μήνυση. Κρίμα. Κι είχα κάνει όνειρα για σένα. Είσαι πολύ τυχερός άνθρωπος. Τύχη μου τρέχει από τα παντζάκια. Και ειδικά που γνώρισε εσάς. Άντε, γεια σας, φεύγω. Δεν με ρώτησες αν μπορείς να φύγεις. Μπορώ να φύγω? Στα τσακίδια. Ευχαριστώ πολύ. Όπο και τι έχω να κάνω. Πρέπει να βρω το κουστούμι μου. Να βρω το αυτοκίνητό μου. Να πάω στην γυναίκα μου στο αεροδρόμιο για να την παραλάβω. Του κάτσε καψούλια. Έτσι και ξαναβγώ με γυναίκα να με μαστιγώσεις. Ευχαρίστως. Γεια. Στο καλό. Για μισό λεπτό. Δεν θα κάνεις μήνυση για το αυτοκίνητο? Τι ώρα είναι? 18:00. Δεν προλαβαίνω. Α, κύριε Δικητά, μήπως σας βρίσκεται ένα πεντακοσάρικο? Τι να το κάνεις? Του πάρω ταξί. Σοκράτη, Σοκράτη, πού πας? Παιδιά, στον ουρανό σας γύρευα, στη γη σας βρήκα. Τι θες το τμήμασαι? Θα σας εξηγήσω, μήπως σας βρίσκονται λεφτά. Κάτι έχουμε, ναι. Τι έχετε? Ένα δεκάρικο. Αλλά τόσα έχω κι εγώ. Ωραία, εντάξει, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Τι θα τα κάνεις? Θα πάω να αγοράσω το κουστούμι μου και μετά πάω στο αεροδρόμιο για να παραλάβω τη γυναίκα μου. Εσείς πώς βρεθήκατε εδώ? Εμείς πάμε προς το γραφείο. Τόσο πρωί? Ναι, έχουμε μια δουλίτσα που αφήσαμε από πίσω να την εκπαιρεώσουμε. Ωραία, εντάξει, παιδιά, μπορείτε να περάσετε από το χατσικαψούλια για να πάρετε την απόδοση του ΦΠΑ. Ναι, μηνύσουμε, μηνύσουμε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, παιδιά. Λοιπόν, φεύγω τώρα ένα ταξί. Πω, ευτυχώς και προλάβαμε. Άστα, ούτε του παπά να μην το πεις. Πάντως, ρε...
και δικό σου. Τι 19, ρε φίλε, από έξι ξεκινήσαμε. 10 χιλιάρικα. Ούτε μία παρακάτω. 19. Ο κύριος μετάνιωσε. Ποιος είναι για αυτό το κουστούμι. Δεν μετάνιωσε, δώσ' το. Λοιπόν, πάρε 20 χιλιάρικα, ορίστε. 1, 2. Δώσ' και ένα χιλιάρικο, ρέστα. Είμαστε. Ορίστε, κύριε, και τα αρέστα σου. Τα κλειδάκια μου, αυτά ήθελα βασικά. Τι είναι αυτά. Παίρνοντας ένα κουστούμι, κερδίζει ένα διαμέρισμα. Αυτά είναι. Τι λέει ο φίλος. Θα μας κουφάνει πρωί-πρωί, ρε. Τι είναι αυτό εδώ, ρε. Σπίτι μου, σπιτάκι μου. Τρέξει με αυτό, που το δέχος να μου. Όσο το καλά πάμε. Όλα για το αμάξι στα πόδια μου το κλέψανε. Έτσι κι αλλιώς αλήθεια είναι. Πάτε τώρα να βρω ταξί. Μαμά, ξέχασε το πουλί. Καλημέρα σας, κύριε Σοκράτη. Φίλε σα, τα λέω και στο κράτη μου χθε το βράδυ. Κάποιο ήρθε να κάνει διάρρηξη στο σπίτι σα. Εμεί όμω αμέσω φωνάξαμε την αστυνομία. Εσεί φωνάξατε την αστυνομία. Μα γιατί δεν κατέβεστε. Καλά, θα σα κάνω την διάρρηξη. Δεν πειράζει, πώ κάνατε. Καλή νύχτα. Σα είπε καλή να κατεβείτε, για το όνομα του παιδιά. Καλή τι από τον κύριο Σοκράτη. Σε ακούστε μια καλά άνθρωπο. Πλήχαιρο. Πλήχαιρο. Πού το καναβούρι σου, ε? Πού το έχει βάλει το καναβούρι τώρα? Ω, να βρεις. Δεν χάνει, ε? Πιες και νερό. Νωρίτερα. Δεν μου λες, εσύ το ταξί το θέλεις. Ήθελα να πάρω ταξί για να έρθω στο αεροδρόμιο να σε πάρω. Και το αυτοκίνητό μας. Άσε, θα πας στο διάλογο μου. Μας το κλέψανε. Μας το κλέψανε πότε? Το είχα παρκάρει εδώ και μου το κλέψανε. Και? Μου το φέρανε. Δεν μου λες, είσαι καλά, γιατί μου φάνησε και λιγάκι κομμένος. Καλά είμαι, πάμε πάνω, θα σου εξηγήσω. Πάμε. Καλώς όρισες. Πάμε. Σου φτιάξω ένα καφεδάκι να ξεκουραστείς, να μου τα πεις κιόλας. Εγώ καλά πέρασα. Εσύ δεν ξέρω που ήσουν μέσα στη νύχτα. Πού ήμουν, εδώ ήμουνα. Και γιατί δεν σήκωνες το τηλέφωνο και με έκανες και ανησύχησα και πήρα το πρώτο αεροπλάνο που βρήκα για να έρθω γρήγορα σπίτι. Πήρες τηλέφωνο. Όλη νύχτα. Συμβαίνει τίποτα? Όχι, τι να συμβαίνει. Λοιπόν, εγώ πάω να κάνω ένα μπάνιο, να ξεκουραστώ και μετά θα τα πούμε. Γιατί κάτι δεν πάει καλά εδώ μέσα. Τι δεν πάει καλά, πάει καλά, όλα πάνε καλά. Όρισε το τηλέφωνο, είναι χαλασμένο. Δεν κάνει τούτου. Με κατηγορείς άδικα. Άδικα. Πώς δεν δουλεύει, αφού χτύπαγε κανονικά. Θα πήρες λάθος αριθμό. Χαίρετε. Με χέρι μου, ρε. Με χέρι μου. Ποιο χέρι σου, ρε παιδί μου. Ένα πήμα, λέω. Το χέρι μου, πάλι το χέρι μου. Το θρύλε συνεχίζεται. Μα δεν ακούς το κουδούνι. Τα ακούω. Ρε μάστρα, πώς μπεις την πόρτα έτσι. Μου πάμε στο χέρι. Μη φωνάζεις. Κόμενα. Κόμενα, ναι. Τι βλέπω. Τα βρήκε τα ρουκαλάκια σου, ε. Εγώ ξέρω πώς τα βρήκα.
Εσύ πώς βρέθηκες εδώ? Προχθές πέρασα από... Ποιος είχα σου λέω? Κόμενα. Ναι, κόμενα. Πέρασα προχθές. Και εγώ είμαι μια κυρία να περάσω σήμερα για κάτι πανερούχα. Θα φύγεις λοιπόν. Ούτε σε είδα, ούτε με είδες, έτσι. Ποιος είναι, αγάπη μου? Από τον Ερυθρό Σταυρό είναι. Τι Ερυθρό Σταυρό, Μάκτορα? Του Ερυθρού Σταυρού είμαι εγώ. Ναι, ναι, του Ερυθρού Σταυρού είμαι, ναι. Εγώ για δουλειά ήρθα. Εντάξει, περίμενε, θα σου φέρω κάτι. Ό,τι έχετε σφαίσει για τον Ερυθρό Σταυρό, ό,τι μπορείτε να δώσετε. Τα δεχόμεθα όλα. Το χέρι μου, το χέρι μου. Έλα, πάρ' το και φύγε. Ας δώσω απ' τα κουσάρι. Δεν θέλω. Μήπως το πουλάς το κουστούμάκι. Βράχει σαν μου, θα το πουλά, φύγε σου λέω. Μήπως το διαφέρεις για ένα ρομάκι σαν είπε ωραίο. Όχι ρε Χριστιανέ μου. Τε φανίκι σου λέω μόλις τα πέμπτα, κατά το δεις. Μα δεν καταλαβαίνεις. Πού το βρήκες αυτό? Σήμερα το πρωί τα αγόρασα από έναν καζόν. Μόλις έχασε ένα καλό πελάτη. Ποιος? Αυτό το κάθαρμα έτσι και το βρω θα το σκίσω. Λοιπόν πάνω σου φέρω 1500 δραχμές. Τι 1500 δραχμές, Μάστορα? Εγώ του έδωσα 10.000. Εγώ 1500 το άφησα ενέχειρο. Λοιπόν, δίνεις 15.000 και είναι δικό σου και δεν κάνει λεπτό. 10.000 να σου δώσω. Για καλά. Κάτσε, εντάξει, θα σου φέρω 15.000. Εντάξει. Αυτό είσαι! Μη φωνάει, σου λέω. Γκόμενα, ε. Γκόμενα, ναι. Πονηράκια, πονηράκια. Κυρίες 500, έδωσα 15.000. Δηλαδή, πώς είναι ο πληθωρισμός? Όχι, σε 15.000. Εντάξει, και να ξέρεις, πήρες πρώτο πράγμα, δουλεύει. Ναι, ναι, ορολόγι. Το κουστούμάκι θα γίνει. 5.000. 5.000, πάρ' το πίσω τώρα. Έτσι, πάρ' το θέλω, στο χαρίτσο, φύγε, φύγε. Για καλά, θα... Α, σου λέει, προφωνάζεις. Κόμενα, ρε, άντε, φύγε. Φαγώθηκες με την κόμενα. Σηκάτε, σηκάτε. Το ρολόι το βρήκα, το αμάξι το βρήκα, τα ρούχα τα βρήκα, έτσι και βρω και τη μέρη, θα τη σκίσω. Λοιπόν, γιατί δεν απαντούσες όλη νύχτα? Αφού σου είπα ότι το τηλέφωνο ήταν κομμένο. Και πώς κόπηκε? Το έβγαλε. Το έβγαλες? Το τράβησα το σύρμα χωρίς να θέλω. Μα δεν με πιστεύει δηλαδή πια. Τι να σου πω. Τι κάνεις? Πίνω καφέ. Καφέ. Το αυτοκίνητο. Νόμιζα ότι μου το κλέψανε. Κατάλαβες, το είχα βάλει κάπου το πάκαρ και δεν θυμόμουν που το πάκαρα. Στην υγειά σου. Πολύ περίεργα μου τα λες και έχεις δικαιολογία για όλα. Μήπως εχθές το βράδυ γυρνούσες γι' αυτό μου λες ψέματα? Κι είσαι και άϊπνος. Δεν γύρναγα, στορκίζομαι αφού ξέρεις είμαι σπιτόγατος, δεν πάω πουθενά. Εντάξει, σε πιστεύω. Άλλωστε εσύ δεν είσαι από εκείνους που ξεπορτίζουν μόλις φύγει η γυναίκα τους. Βέβαια αγάπη μου, αυτό το ξέρεις. Γιατί ξεφυσάς? Είχα ένα πλάκωμα και μου φύγε. Από τον νέφος θα είναι. Ποιο νέφος? Από το θρίλερ που είδα. Μα τόσο τρομακτικό ήτανε πια. Δεν ήταν τρομακτικό, φρικιαστικό ήτανε. Ποιοι παίζανε? Η Μέρη Παναμίδα. Ελληνικό ήτανε? Ναι, του Όμηρου Ευστρατιάδη. Τότε να μην ξαναδείς θρίλερ. Γιατί να μην ξαναδώ? Μα αφού σε πειράζει. Α, ναι. 9 η ώρα. Πού πάλι, σε πάω στο γραφείο. Ναι. Πάνε τα γεια. Στο καλό. Να με φιλήσεις. Α, ναι, με συγχωρείς, ξέχασα, μωρέ. Όχι, όχι, δεν έχει έρθει. Με το χατζικαψού γιατί έγινε? Εντάξει, όλα εντάξει. Πω, ευχαριστώ παιδιά, να ξέρετε από τι με πιτώσατε. Να μου λες τι έγινε αυτό το βράδυ. Τι είναι κύριε, θα σας εξηγήσω τώρα το τι έγινε. Πάρτε τώρα τα λεφτά σας και σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Άστα μωρέ, δεν αναγκαίω ποτέ έχεις μου. Παιδιά πάρτε τα, σας είμαι υπόχρεος. Έλα ρε παιδί μου, τι έγινε, για πες μας. Θα σας εξηγήσω, χθες τι ήταν, Τρίτη και 13. Τρίτη. Ωραία. Πάω τη γυναίκα μου στο αεροδρόμιο. Εδώ πηγαίνω στο σπίτι, πήρω στην κουζίνα να ζεστάτε το φαγητό. Χτυπάει το τηλέφωνο. Ποιος ήταν? Εσύ. Ξαναπάω στην κουζίνα. Το φαγητό έχει καεί. Ξαναχτυπάει το τηλέφωνο. Ποιος ήτανε? Εγώ. Η γυναίκα μου ήτανε. Πηγαίνω στην κουζίνα. Χτυπάει το κουδούνι της πόρτας. Πηγαίνω. Ανοίγω. Ποια ήτανε? Η κάθε κοσκοτά. Μέσα στην πλάκα, μα λέει η κάθε κοσκοτά. Η Παναμίδα ήτανε.
Τι λες βρε, ψάρι σου χτύπησε την πόρτα. Τι ψάρι μωρέ, μια κοπέλα ήταν από μια στατιστική υπηρεσία. Περάστε της λέω, καθίστε. Εκεί αρχίζει το δράμα. Λοιπόν, αφήνω το ρολόι μου ενέχειρο στον καρσόνι. Και μου δίνει τα λεφτά. Τέτοια ζημιά δηλαδή. Άστε πάω στο διάλο. Λοιπόν, βγαίνω έξω, φοράζω ένα ταξί και μου παίρνει ο ταξιτζής στο 500. Γιατί γελάτε ρε παιδιά. Καλά σου λέει, τι γελάτε. Και βλέπω που λέτε ένα παλιατζή. Μου λέει θέλω το κοστούμι σου. Του λέω πάρ' το, χρειάζομαι λεφτά. Και μου δίνει ένα 500. Και μετά βλέπω μία που θέλει να αυτοκτονήσει. Ναι, ναι, γελάτε εσείς. Πηγαίνω στο σπίτι της. Είναι ένας χούλιγκαν. Και ξέρετε τι μου λέει. Τι σου λέει. Θα σε πλακώ στο ξύλο μου λέει. Εσείς τον έμπρος έδωσες όλα αυτά. Πολύ καλό, λόγω τιμής. Και εσύ τι έκανες ρε. Τον έδιρα. Τώρα σοβαρό να γίνεται. Ναι, σοβαρό λόγο. Έχω όμως μια απορία, εντάξει. Με την παραμύρα που έτσι και παίζει στα χέρια μου θα τη στραγγαλίσω. Εσείς πώς βρεθήκατε έξω από το τμήμα. Εμείς, ναι, ερχόμασταν για το γραφείο. Από εκεί. Ναι, είπαμε να αλλάξουμε διαδρομή έτσι για ποικιλία, καταλάβες. Α, για ποικιλία. Πού είχαμε μείνει. Στο Χούλιγκαν. Α, ναι, α, ναι. Που λέτε, τον πλακώνω στο ξύλο, φεύγω, πάω στο σπίτι μου, πάω από μέσα. Κλειδί δεν υπάρχει. Γιατί. Γιατί το καλώσει το κλειδί. Με το κοσμί που έδωσα στο παλιατζί. Πολύ γέλιο πέφτει ρε. Μετά τι έγινε ρε. Τι έγινε. Ήρθε και με πιάσει η αστυνομία. Που λες ο ταξιτζής το 500 και γίνεται καπνός. Άστα, μιλάμε για μεγάλη πλάκα σου λέω. Τι μεγάλη πλάκα μωρέ που κάτωσε να πάθει μεγάλη ζημιά. Στο τσακ το προλάβαμε. Βέβαια, αφού ήρθα αδελφό σου και μας τα χάλασε όλα πληρώσαμε και από πάνω. Άσχετα αν τα ξαναπήραμε πάλι πίσω. Και τι φταίω εγώ μωρέ που ήρθα αδελφό σου μια μέρα νωρίτερα από τις διακοπές. Θέλεις την κορίτσια να του κάνουν μήνυση. Η ταυτότητά του και τα λεφτά του κάνουν μέσα στο αυτοκίνητο. Πήρε την ταυτότητα ο Βασίλης και την πήγε στο τμήμα. Φυσικά έκαναν ότι δεν ξέρουν τίποτα για μένα. Γιατί αλλιώς πουλάκια μου θα ήμασταν τώρα όλοι στη φυλακή. Δηλαδή ρε καλά και τον προλάβαμε έξω από το τμήμα και του δώσαμε λεφτά. Από τι πήγε να πάθει ο άνθρωπος τα καλά καθούμενα. Όσο για το αυτοκίνητο το άφησα το πρωί. Πάντως μεγάλη πλάκα του κάνουν του ανθρώπου παιδιά. Τέλος ωραία. Τέλος καλό, όλα καλά στο κάτω-κάτω της γραφής. Η ζωή μια πλάκα είναι. Άδειά μας. Έτσι είναι. Άντε στην υγεία μας, παιδιά. Και σάλα με υγεία. Και να είμαστε καλά να κάναμε πλάκες. Πάντως εμένα μη με υπολογίζετε ξανά. Δεν πειράζει, θα βρούμε άλλη. Δεν μου λέτε ρε Κώστα, ποιος έχει σειρά για πλάκα. Καταλάβω πως ήρθε και με έβγαλες απόψε. Μην είχες συνηθίσει σε τέτοια. Ναι, γιατί οι άλλοι είναι καλύτερα όμως μας και βγαίνουν έξω. Συγγνώμη που σας πρόξα, ε. Έχουμε καταδύσει πιτόγατι, όλο τηλεόραση, σπίτι. Μπράβο, καλά το σκέφτηκες. Τα μόνη παλαμίδα. Και παλαμίδα. Το Γιώργο και το Κώστα. Καλή δεν καταλαβαίνω θα μου πεις τι συνέβη. Εγώ αρχίζω και καταλαβαίνω τι συνέβη. Πάμε να φύγουμε γιατί δεν αισθάνομαι καλά. Μα μόλις ήρθαμε. Πάμε, πάμε, θα ξανάρθουμε. Θα μου εξηγήσεις τι έγινε. Θα σου εξηγήσω, πάμε. Μπα, μπα. Δεν μπορώ να καταλάβω τι σε έπρεσε και φύγαμε έτσι ξαφνικά. Τι έγινε, γιατί δεν μου μιλάς. Κάποιος πήγε να μου κάνει χοντρή πλάκα. Πλάκα, τι είναι αυτά που λες. Τίποτα, τίποτα. Λοιπόν, εγώ από τον πολύ χορό κουράστηκα και πάω να κοιμηθώ. Καληνύχτα. Ήρθες κι εσύ. Ένα βράδυ σε έβγαλα έξω. Σου βγήκε ξύνο. Ο Σωκράτης που συναντηθήκαμε στο ταξί και μου είπε αν σε χρειαστώ να σε πάρω τηλέφωνο.
Σε χρειάζομαι. Τι γίνεται, με ποιον μιλάς? Αυτό το τηλέφωνο κοιτάζω να δω αν λειτουργεί. Και? Λειτουργεί. Ε, βέβαια λειτουργεί, αφού το έβαλε στην πρίζα. Το έβαλα, ναι. Μην κλείσεις, θα σε ξαναπάρω τηλέφωνο. Ποιος είναι τέτοια ώρα? Παρακαλώ. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα. Είμαι από την εκπαιδευτική εταιρεία Μινόταυρος και θα ήθελα να σας αποσχολήσω 5 λεπτά. Μπορώ? Μπορείς. Ευχαριστώ. Μινόταυρε. Περάστε, καθίστε. Αχ, μα καλά που είστε. Πίσω. Oh. Να σας προσφέρω κάτι. Ευχαρίστω. Αμέσως. Η κουζίνα που είναι? Καλά, δεν είναι δικό σας το σπίτι? Δικό μου είναι, αλλά είναι τόσο μεγάλο που έχω μπερδευτεί. Έχω, βλέπετε, σαλόνι, κρεβατοκάμαρα και τουαλέτα. Τόσο μεγάλο. Τόσο μεγάλο. Κάθομαι λοιπόν και διαβάζω ένα περιοδικό. Και ξαφνικά χτυπάει το κουδούνι. Πάω, ανοίγω και ποιος ήταν? Η κάτοικος κοντά. Ποια κάτοικος κοντά μου, ρε, άτσι βλακίες μου, ρε. Η κάτοικος κοντά. Ένα μανούλι από την εκδοτική Μινόταυρος. Ωραίο παιδί, λέω, κοίταξε ποιος σήμερα. Στην πόρτα μου έρχονται. Λοιπόν, να μην τα πολυλογώ, βάζω δύο ποτά, φτιαγνόμαστε και αρχίζει η κόμπη σιγά σιγά να μου τα πετάει. Τάκ, 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 τάκ. Τσίτσιδι. Όπου και να φανταστείς ότι χθες ήθελε να αυτοκτονήσει. Ποια? Μια φίλη μου από την Άρισα. Ας τη φίλη σου, μωρέ, τώρα μου. Άσε να τελειώσω, μωρέ. Λοιπόν, έχω φτιαχτεί, έχω ανάψει και αυτή αρχίζει να μου κάνει νάζια. Και πάνω που είναι όλα έτοιμα, χτυπάει η πόρτα. Κόμενά μου, ρε! Ποια κόμενά σου, κύριε? Να σε λιώσω! Συγγνώμη, έχω μια δουλίτσα, ε! Θα σε σκοτώσω! Θα σε πνίξω, ρε! Τι γελάτε, ρε! Άλλη από και σε έπληξε. Όχι, με έλειωσε. Εσύ που το ξέρεις? Φίλες. Μετά εξαφανίστηκαν και οι δύο. Άρα, έτσι και τη βρω μπροστά μου πουθενά, θα τη σκοτώσω, θα τη σκοτώσω. Άκουρε πράγματα που συμβαίνουν νυχτιάτικα. Μπορεί να έρθει και η σειρά σου. Τι εννοείς? Όχι, λέω, γιατί αυτά συμβαίνουν στη ζωή. Πάντως εγώ, παιδιά, την πόρτα μου νυχτιάτικα δεν την ανοίγω σε κανέναν. Μην την ανοίγεις, Κώστα, μην την ανοίγεις. Γιατί δεν ξέρεις τι σημαίνει καμιά φορά. Δεν ξέρεις τι μπορεί να συμβεί καμιά φορά. Δεν ξέρεις.